Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Εσύ πώς τον ήξερες? Έχει 7 ονόματα. Ούγκο, Φιλίπε, Γκοζάλβες, Μάρτις, Δε Σόουζα. Εσύ πώς τον ήξερες εκεί στην Κύπρο? Ούγκο Σόουζα, νομίζω ότι είχε και ένα παρατσούκλι, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν ακριβώς αυτή, γιατί οι Λατίνοι όλοι και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί έχουν κάποιο έτσι προσωνύμιο, ένα παρατσούκλι. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν, αλλά το Ούγκο Σόουζα το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Συνεργαστήκατε, πήγατε συμπαίκτες στην Μπάφου, έτσι δεν είναι, τη σεζόν 12-13 με τον συγκεκριμένο? Ακριβώς, για 6 μήνες ήμασταν μαζί, το πρώτο εξάμηνο που ήμουν εγώ κάτω στην Κύπρο. Εντάξει, αυτά που θυμάμαι, σαν παίχτης ένας πολύ δυναμικός και χαρακτήρας και ποδοσφαιριστής. Για την ηλικία που είχε τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 20 χρονών, περίπου 19 με 20 χρονών. Θεωρούταν ένα ταλέντο το οποίο φαινόταν μέσα στο γήπεδο ότι είχε στόχο να παίξει μπάλα, γνώριζε πολύ καλά πώς θα παίξει με σκληρή δουλειά, δούλευε πολύ στις προπονήσεις. Από εκεί και πέρα η εξέλιξή του μέχρι τώρα δεν τη γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, κάτι παραπάνω, και ό,τι θα πω θα είναι άκυρο τελείως, δεν γνωρίζω την εξέλιξή του ποια είναι, τον έχασα από εκεί και μετά. Πάντως αυτό που θυμάμαι σαν εικόνα είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πολύ δυναμικός, μπαίνει δυνατά στις φάσεις. Μετρίου αναστήματος, δεν είναι πολύ ψηλός, αν θυμάμαι καλά. Ναι, κεντρικός αμυντικός, 1,84, δεν είναι και πρώτο μπόι που λέμε. Ναι. Εκεί περίπου, ναι, εκεί περίπου. Εντάξει, για την β' εθνική του football league της Ελλάδας δεν χρειάζονται και πολλά στοιχεία σε ύψος, σε ταχύτητα, σε αυτά. Πιο πολύ εμπειρία παίζει ρόλο και αν έχει παραστάσεις από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι με το λίγο χρόνο που θα χρειαστεί θα προσαρμοστεί μέσα στην ομάδα. Πάντως, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα της Football League αυτό που συνήθως πάει πολύ στο δυναμικό παιχνίδι, αυτό το στοιχείο το διαθέτει ο συγκεκριμένος, όπως μας λες. Ναι, έτσι θυμάμαι, ναι. Το είχε αυτό το στοιχείο πάρα πολύ. Αν και στην Πάφο αγωνιζόταν σε θέση στον άξονα πάλι, αλλά σαν καθαρό αμυντικό χαφ. Θυμάμαι. Μπροστά μου τον είχα εγώ βασικά σαν αριστερό στόπερ και... αυτό το στοιχείο το είχε, το δυναμισμό μέσα στο παιχνίδι. Το καλό του πόδι είναι το αριστερό, δηλαδή. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Καθαρή εικόνα δεν έχω. Από ένα γενικό πλάνο έχω μέσα στο μυαλό μου, έτσι, μια γενική εικόνα. Ένα σίγουρο παιχνίδι, δεν ήταν ο παίχτης ο οποίος θα έκανε παραπάνω ενέργειες ή να του βγαίνει κάτι παραπάνω και να έκανε λάθος. Ένα σίγουρο παιχνίδι μέσα με την διατήρηση της μπάλας να μοιράζει το παιχνίδι απλά και να βρίσκεται στο χώρο του. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το έκανε. Μάλιστα, άρα δηλαδή επειδή στο βιογραφικό του αναφέρεται ότι μπορεί να παίξει και κεντρικός αμυντικός, δηλαδή αριστερό στόπερ και αριστερό μπακ και αμυντικός μέσος, είναι πολυθεσίτης. Δηλαδή μπορεί να προσφέρει στον Νίκο Αναστόπουλο επιλογές σε διάφορες θέσεις. Ναι, και αρκετές λύσεις. Γιατί το πρωτάθλημα, όπως βλέπετε και εσείς τώρα πλέον με τα συνεχόμενα παιχνίδια που θα υπάρξουν, θα υπάρχουν τραυματισμοί, θα υπάρχουν τιμωρίες, οπότε τέτοιοι παίχτες πιστεύω ότι είναι χρήσιμοι στο ρόστερ της ομάδας να υπάρχουν 3-4, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται. Βέβαια υπάρχει ένα θεματάκι με τον ίδιο, το γεγονός ότι είχε να παίξει κανένα 7-8 μήνο, ήταν τον περασμένο Μάιο το τελευταίο του παιχνίδι. Άρα προφανώς θα χρειαστεί και ένα διάστημα προετοιμασίας και προσαρμογής ο συγκεκριμένος. Ναι, σίγουρα. Όσο πιο πολύ δουλέψει, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει, πιο σύντομα θα έρθει στην καλή κατάσταση. Βέβαια και τα παιχνίδια βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Σε κάποιο χρόνο, αν θα του μοιράζεται λίγος χρόνος παραπάνω, θα έρθει πιο γρήγορα. Πάντως, ναι, η ηλικία του πάντως είναι καλή. Είναι στα 25 πλέον, από τα 24 στα 25. Είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Σίγουρα. Έχει ακόμα μπροστά του 7 χρόνια γεμάτα ποιοτικής παραγωγικής, σε αγωνιστικό επίπεδο δηλαδή. Από εδώ και πέρα έχει μπροστά του 7 χρόνια να βγάλει καλή παραγωγικότητα να έχει μέσα σε παιχνίδι. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί ανακοινώθηκε και πριν από λίγο. Πες μας λίγο τι γίνεται εκεί με την ΚΑΠΑ 19, πότε ξεκινάμε? Επί της ευκαιρίας ξεκινάμε στις 22 Ιανουαρίου, εφόσον βγει μέχρι τότε κάποιο πρόγραμμα πρωταθλήματος, περιμένουμε να οριστικοποιηθεί. Σε 4 ομίλους, Βορράς, Στερεά Ελλάδα, Αθήνα και Κρήτη. Διαφορετικός τελείως προγραμματισμός από ό,τι υπήρχε στις αρχές για το πρωτάθλημα αυτό. Σε 2 ομίλους ήταν με Βορρά Νότο, 8 και 9 ομάδες. Τώρα πλέον είμαστε σε 5 ομάδες. Εμείς, ο Πανθρακικός, ο Αγροτικός Αστέρας, ο Μασεραϊκός και ο Γηνιακός.
οι τέσσερις πρώτοι που θα τερματίσουν στο πρώτο σε κάθε όμιλο θα παίξουν μεταξύ τους ένα μπαράζ, ένα ημιτελικό και ένα τελικό. Εντάξει, αυτό ο Θεός το βαφτίζει πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν θα έχει πολλά παιχνίδια δηλαδή. Δεν έχει πολλά παιχνίδια, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν μπορούμε να δούμε τα παιδιά ακριβώς σε διάρκεια, σε βάθος αγωνιστικών, ποια θα είναι η απόδοσή τους. Κάποιος παίχτης μπορεί να κάνει ένα καλό παιχνίδι, κάποιος παίχτης μπορεί να μην κάνει ένα καλό παιχνίδι και να αφήσει μια αρνητική εικόνα. Αυτό είναι για τα παιδιά λίγο ρίσκο. Εδώ να δείτε ότι στο τέταρτο όμιλο βάλανε τον Όφη, τον Κισαμικό και τα Χανιά, τρεις ομάδες από την Κρήτη, να βγάλουν πρωταθλητή μεταξύ τους. Αυτό τα λέει όλα. Ένα πρωτάθλημα που έγινε στο πόδι κυριολεκτικά, νομίζω μόνο για να γίνει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, Πασχαλή. Έτσι. Και είναι κρίμα πραγματικά. Και είναι κρίμα πραγματικά γιατί μιλάμε για τις ομάδες που είναι το αμέσως προηγούμενο σκαλοπάτι από τις πρώτες ομάδες. Έτσι. Συμφωνώ, γιατί ο στόχος πλέον του ελληνικού ποδοσφαίρου με την κρίση που βιώνουμε πρέπει να είναι καθαρά η παραγωγή Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Ναι. Και αυτά τα θύματα, αυτά τα πρωταθλήματα είναι τα οποία πρέπει να έχουν μεγαλύτερη. Να απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και καλύτερη οργάνωση. Η ομάδα πώς είναι γενικά, γιατί αναγκαστήκατε να δώσετε πολλά φιλικά, να κάνετε προπονήσεις μόνο και φιλικά, αυτό το τετράμινο, πεντάμινο, είναι... πώς είναι τα παιδιά μετά από τόση έτσι, αναμονή. Εντάξει, χαριτολογώντας από ότι στα φιλικά έχουμε βγει πρωταθλητές, τώρα στα επίσημα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εντάξει, τα παιδιά λίγο κουραστήκανε ψυχολογικά, λογικό είναι. Εκεί προς τις αρχές Δεκεμβρίου ελπίζαν ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα σε αυτή την διακοπή που κάναμε στα Χριστούγεννα και στον Ιανουάριο έχουν φρεσκαριστεί και ψυχολογικά και σωματικά και έχουμε μπει στην τελική στροφή, οπότε πλέον έχουν αποκτήσει και το κίνητρο που περιμένανε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, με το καλό να ξεκινήσετε την επόμενη εβδομάδα και ευχαριστούμε και για τις πληροφορίες που μας έδωσες για το καινούριο μεταγραφικό αποκτήμα του Άρη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.